Ο λόγος στον Δήμαρχο, τον οποίο τον ευχαριστώ, όπως είπα και πριν, για όλη τη βοήθεια. Καλησπέρα και από μένα. Πράγματι, για πρώτη φορά έχουμε το φόρουμ να γίνεται και στην Αράχοβα, το Δελφών. Βλέπουμε ότι η Δελφή, εδώ τα τελευταία 3.000 χρόνια, δεν είναι τυχαίο, που λένε ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Μετά από 3.000 χρόνια, πάλι σημαντικές αποφάσεις που αφορούν και τη χώρα μας, αλλά γενικά και τον κόσμο, παίρνονται εδώ πέρα σε αυτόν τον τόπο. Γιατί έρχονται άνθρωποι που ασχολούνται από την πολιτική, αλλά με τις επιχειρήσεις, με όλους τους τομείς, τεχνολογία, γεωργία, τα πάντα, που αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για μας εδώ πέρα στην περιοχή, που αναδεικνύει και την περιοχή, όπου πάντα εγώ τη λέω ότι είναι ευλογημένη. Είναι ένας ευλογημένος τόπος, διότι έχουμε βουνό, θάλασσα, έχουμε ιστορία, τα έχουμε τα πάντα, δεν μας λείπει κάτι. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι όταν πηγαίνουμε και στο εξωτερικό, τρία πράγματα που γνωρίζουν όλοι είναι η Αθήνα, η Δελφή και η Ολυμπία. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι του χρόνου θα έχουμε ακόμα περισσότερες θεματικές εδώ στην Αράχοβα, αλλά το κέντρο δεν πρέπει να ξεχνάμε, και το λέω, είναι η Δελφή και είναι το δυνατό brand name της περιοχής και είναι το τρίτο δυνατό brand name στη χώρα. Και πρέπει να το υποστηρίξουμε και θα το υποστηρίξουμε όπως και την προσπάθεια την οποία κάνετε εσείς. Θα είμαστε δίπλα σας, ακόμη πιο δυνατά και μαζί με τον Δήμο Δελφών, ώστε να διατηρήσουμε αυτό το φόρουμ εδώ πέρα στην περιοχή. Και ο στόχος είναι όλων μας, όπως έρωτε, να γίνει το μεγαλύτερο φόρουμ που υπάρχει στον κόσμο ή μόνο στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός και μπορούμε να το κάνουμε και πιστεύω μπορούμε να το κάνουμε, μια και είμαστε και το κέντρο του κόσμου. Καλή επιτυχία σε όλους που θα πάρετε μέρος. Και αυτοί που και εμείς που θα ακούσουμε θα βγούμε πιο σοφοί και πιο δυνατοί από αυτό το φόρουμ.